Άδεια ήταν η πόλη της Ναυπάκτου το πρωί του Σαββάτου. Κλειστές καφετέριες, κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, λίγος κόσμος κυκλοφορούσε στους κεντρικούς δρόμους, παίρνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να απολαύσει τον ήλιο. Μόνο φούρνοι, σούπερ μάρκετ και τα καφέ takeaway ήταν ανοιχτά και εκεί η κίνηση ήταν μειωμένη. Καφεδάκι στα όρθια σήμερα. Τι να κάνουμε, αφού το επιβάλλει, όρθια, τι να κάνουμε. Όμως δεν επιβάλλει και προτείνει να μείνουμε και στο σπίτι. Όχι, σπίτι δεν μένουμε, τι να κάνουμε σπίτι. Έξω και με επιφύλαξη. Θα προσέχουμε. Η πόλη προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των απαγορεύσεων, με τα καφέ να έχουν μαζέψει τα τραπεζοκαθίσματα και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα για όλο τον κόσμο. Θέλει υπομονή και να τηρήσουμε ό,τι μας έχουν πει. Έχουμε τηρήσει τους χώρους καθαρούς, έχουμε κάνει αυτό που μας έχουν πει. Φοράμε γάντια. Τηρούμε όλους τους κανόνες που έχουν δώσει. Απολυμμένουμε συχνά το μαγαζί, τηρούμε τα γάντια, φοράμε γάντια κανονικά. Προσπαθούμε για το καλύτερο, ώστε να έχουμε πάρει όλα τα μέτρα πρόληψης. Και ο κόσμος έχει εμπιστοποιηθεί με όλο αυτό το θέμα και πραγματικά κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας, δεν μπαίνουν όλοι μαζί μας στο κατάστημα. Ωστόσο, αρκετοί είναι ηλικιωμένοι που δεν πειθαρχούν στον περιορισμό κατοίκων. Στο σπίτι και πώς θα ζήσουμε λοιπόν άμα δεν πάμε... Δεν πηγαίνετε για δουλειά, είστε συνταξίχος. Πώς δεν πάμε για δουλειά. Συνταξίχος δεν είστε. Δεν έχουμε κτήματα, δεν έχουμε υποχρεώσεις. Πώς δεν είναι τίποτα, τέλος. Έχουμε αποστάσεις, έχουμε όλα. Γιατί στο σπίτι δεν έρχεται η αρρώστια. Θα ανοίξει πόρτα, θα μπει η αρρώστια μέσα. Λοιπόν, τι θέλει να κάνουμε. Οι περισσότεροι πάντως, κυρίως από αυτούς που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φαίνονται καλά ενημερωμένοι, δηλώνοντας ότι βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο για να κάνουν τις αγορές τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών.